Αυτό που έχει πραγματικά ενδιαφέρον τους ανθρώπους είναι ότι ενώ όλοι ξεκινάμε να κάνουμε αλλαγές στη ζωή μας με ενθουσιασμό, μετά από λίγο αυτός ο ενθουσιασμός φεύγει και σταματάμε την προσπάθεια. Είναι σαν να είμαστε θεοί για μια στιγμή, ικανοί με τις υπερδυνάμεις μας να αλλάξουμε τον κόσμο και αμέσως μετά πάλι θνητοί, νικημένοι από τις κακές μας συνήθειες. Και ο λόγος που δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε ώστε να πετύχουμε τους στόχους μας είναι αυτό που ονομάζω φαινόμενο Kim Kardashian. Η ανούσια, η υπερπληροφόρηση που δεχόμαστε καθημερινά, χωρίς κανένα λόγο. Δεν μας ενδιαφέρει τι έκανε η Kim Kardashian χτες ή τι φόρεσε. Δεν θα κάνει πιο παραγωγική την ημέρα μας. Νευροεπιστήμονες του MIT απέδειξαν πως ο ανθρώπινος εγκέφαλος μπορεί να συλλάβει εικόνα στα 13 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Έρευνες δείχνουν πως οι πρωινές πληροφορίες που δεχόμαστε αποτυπώνονται ακόμα πιο έντονα στο μυαλό μας. Η ιδέα είναι πως οι άχρηστες πληροφορίες, ειδικά όταν τις παίρνουμε το πρωί, αφήνουν λιγότερο χρόνο για τις δημιουργικές πληροφορίες, αυτές που όντως θα μας βοηθήσουν μέσα στην ημέρα. Ο άνθρωπος μπορεί να πετύχει τα πάντα. Έχουμε απεριόριστες δυνατότητες, φτάνει την πληροφορία που δεχόμαστε να την κατευθύνουμε σε συγκεκριμένη κατεύθυνση. Αν θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, μόλις ξυπνήσεις δες φωτογραφίες από αθλητές. Δες δικές σου φωτογραφίες που είχες τα κιλά που ήθελες ή διάβασε ένα άρθρο για τη διατροφή. Αν θες να γίνεις καλύτερος στο άθλημά σου, δες αθλητές, επαγγελματίες που κάνουν αυτό το άθλημα. Ο Αριστοτέλης είπε πως το 95% από οτιδήποτε κάνουμε μέσα στην ημέρα είναι προϊόν μιας συνήθειας. Ας ξυπνήσουμε από εδώ και πέρα και για μία ώρα να μην δώσουμε χρόνο σε καμία πληροφορία που να μην είναι σχετική με τους στόχους μας. Ούτε τηλεόραση, ούτε Facebook, ούτε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτή η ώρα είναι μια ώρα που πρέπει να συγκεντρωθούμε στους στόχους μας για να καταφέρουμε να τους πετύχουμε. Ακριβώς όπως ένας αθλητής κάνει ζέσταμα πριν παίξει σε έναν αγώνα. Αλλιώς ο τραυματισμός, είτε σωματικός είτε εννοητικός, είναι αναπόφευκτος. Αναπόφευκτος.